την επιθυμία του να επισκεφθεί τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη που εγκαινιάστηκε προσφάτως στις 3 Μαΐου, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, εξέφρασε στο Δήμαρχο Ξάνθης κ. Μανώλη Τσέπελη, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κ. Στέλιος Πέτσας, ο οποίος αύριο θα παραστεί στην επίσημη έναρξη των εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου των Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πραγματοποιείται στην Ξάνθη. Το ραντεβού μεταξύ των δύο ανδρών κλείστηκε χθες και έτσι σήμερα το μεσημέρι ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΙΑΜΑΘ, ο κ. Μανώλης Τσέπελης, τον υποδέχθηκε στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Παρόν ήταν και ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κ. Ιωάννης Ζαμπούκης. Ο υπουργός ενημερώθηκε από τους υπευθύνους στη μονάδα και ξαναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ένα μεγάλο έργο ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε στους πολίτες, καθώς μια δέσμευση υλοποιήθηκε. Και πρόσθεσε πως σημασία έχει να χτίζουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, οι οποίοι σιγά σιγά θα βλέπουν και το αντίκτυπο αυτού του έργου και στα δημοτικά τέλη, αλλά κυρίως σε ένα καθαρότερο περιβάλλον που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Ο Δήμαρχος Ξάνθης αναφέρθηκε στην εργώδη προσπάθεια που έγινε για να ολοκληρωθεί το έργο, καθώς μέσα σε 24 μήνες, όπως τόνισε, και ενώ το παραλάβαμε σε επίπεδο συμβασιοποίησης, αυτό εν τέλει παραδόθηκε. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το τέλος ταφής θα πρέπει να επανεξεταστεί, ιδίως για τους φορείς που αποδεδειγμένα εργάζονται σε πλήρεις ρυθμούς για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, με τον Υπουργό να σχολιάζει ότι αυτό αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση και έχει συνδεθεί με το Ταμείο Ανάκαμψης, σημειώνοντας ότι εξετάζονται οι δυνατότητες στην κατεύθυνση της κλιμακωτής και πιο ήπιας χρέωσης. Νωρίτερα, ο κ. Πέτσας επιθεώρησε την αποθήκη καυσίμων στο αεροδρόμιο Δημόκρητος, η δημιουργία και η λειτουργία της οποίας επιτρέπει να έρχονται διεθνείς πτήσεις τσάρτερ, κάτι που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν δυνατόν να γίνεται. Στη συνέχεια, ο Υπουργός με τον κύριο Τσέπελη είχαν συνάντηση στο Δημορχείο της Ξάνθης, όπου συζήτησαν και θέματα μεταξύ άλλων που αφορούν τον Δήμο της πόλης.